28 Οκτωβρίου 1940, ημέρα γεμάτη από ζωντανές μνήμες. Όσοι έχουν κάποια ηλικία και θυμούνται την ημέρα αυτή, αληθινά συγκινούνται. Ο λαός μας, ο ελληνικός μας λαός, με μια ψυχή και με μια ιαχή στάθηκε με γενναιότητα απέναντι στην πραγματικότητα του πολέμου και νικήσαμε, και η Φίλιος μας αθαύμασε, και τούτο γιατί είχε επιτελεστεί ένα θαύμα, ένα πελώριο και ασυνήθιστο θαύμα, ένας μικρός λαός να νικήσει τις εχθρικές δυνάμεις που υπερήχαν κατά πολύ σε αριθμό και εξοπλισμό. Και η νίκη της Ελλάδος, ποιος θα το θυμάται αυτό, καθόρισε την μετέπειτα πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτό όλοι το ομολογούν. Και το θαύμα αυτό το επετέλεσε ο Άγιος Τριαδικός Θεός με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τότε όλοι ζούσαμε το διαρκές αυτό θαύμα. Ποιος δεν το θυμάται αλήθεια? Εγώ το θυμάμαι. Ήμουν 13 χρονών όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος. Γι' αυτό σήμερα και σαν ημέρα κάθε χρόνο αποδίδουμε τις ευχαριστίες μας στην υπέρμαχο στρατηγό κυρίαν Θεοτόκον και την δοξολογία μας εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Ταυτόχρονα όμως, σαν ημέρα μνήμης του παρελθόντος, είναι και μια ενατένισης του μέλλοντος. Πράγματι, ήταν πολύ φυσικό μετά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμο να αναζητηθεί η ειρήνη. Οι λαοί είχαν κουραστεί. Νικημένοι και νικητέ επίμονα επιθυμούσαν την πολυπόθετη ειρήνη. Ποια ειρήνη όμως? Και μετά τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμο αναζητήθη επίμονα η ειρήνη, γιατί και τότε είχαν οι λαοί κουραστεί. Αλλά αυτή η ειρήνη, τι περίεργο, τι τραγικό, παρεσκεύασε τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμο. Και τίθεται ένα αμήλικτο ερώτημα: μήπως και η ειρήνη μετά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμο παρασκευάζει τον τρίτον παγκόσμιον πόλεμο? Όλοι το διαισθάνονται αυτό, ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι υπάρχει μια ταραχή σε όλη την οικουμένη, και μάλιστα σήμερα που όλα τα έχουμε παγκοσμιοποιήσει φαίνεται ότι κάτι πολύ γενικότερο θα πρέπει να είναι και κάτι πολύ φοβερό. Γι' αυτό μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έσπευσαν οι μεγάλες δυνάμεις να δημιουργήσουν την ισορροπία, όπως έλεγε το τότε, των εξοπλισμών. Ήταν όμως ένα αδιέξοδο. Η κάποια υπεροχή της μιας δυνάμεως έναντι της άλλης, πάρτε παράδειγμα την ατομική ενέργεια της Δύσεως, έτσι λοιπόν η κάποια υπεροχή της μιας δυνάμεως έναντι της άλλης δημιουργεί μια ατελείωτη αναβάθμιση των εξοπλισμών. Τότε έπρεπε να ακολουθηθεί προφανώς άλλη τακτική. Ήταν η θεωρία του αφοπλισμού τώρα των μεγάλων δυνάμεων.
Και τώρα αρχίζουν οι εκατέρωθεν μαραθώνιοι εξασφαλίσεως της ειρήνης. Αλλά ποιας ειρήνης? Φοβούμε ότι όπως η δικαιοσύνη των εθνών μαζί με τους ανθρωποκεντρικούς ανθρωπισμούς είναι ένας μύθος, έτσι και η ειρήνη είναι ένας μύθος. Και οι μύθοι κάποτε απομυθοποιούνται και απογυμνώνονται για να φανεί ότι πίσω από την διαλαλουμένη ειρήνη υπήρχε πάλι μία παρασκευή πολέμου. Ο της υποκρισίας το μέγεθος. Μύθος λοιπόν η ειρήνη. Χωρίς περιστροφές η ειρήνη του κόσμου είναι πάντοτε ένας μύθος που κατά διαστήματα απομυθοποιείται με τις πολεμικές σειράξεις, είτε γενικότερες είτε τοπικότερες. Δεν έχει καμία σχέση με την ειρήνη του Θεού. Αυτή η ειρήνη δεν έχει καμία σχέση με την ειρήνη του Θεού. Αν πρέπει να αναλύσουμε από τι συνίσταται η ειρήνη του κόσμου, θα είχαμε να δούμε όλο το δαιμονικό της βάθος. Ναι, ναι. Καταρχάς, κόσμος κατά τον Άγιον Ισάκ των Σύρων είναι όνομα περιεκτικών των παθών. Ο κόσμος αναλυόμενος δίδει όλα τα επιμέρους ονόματα των παθών. Άμα πρέπει μόνο με μία λέξη να τα πούμε όλα τα πάθη του κόσμου, θα λέγαμε κόσμος. Και αν έπρεπε να μιλήσουμε έτσι, τότε βλέπει κανένας ότι ο κόσμος είναι γεμάτος από πάθη. Έρχεται τώρα η ειρήνη του κόσμου. Αλλά αυτή η ειρήνη του κόσμου τι είναι? Ήδη το είπαμε. Μια προϋπόθεση ευμενής αναπτύξεως των παθών. Όλα τα πάθη. Και το είδαμε αυτό ευθύς μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την απίστευτη έκκληση των ηθών. Εν ονόματι να ξεδώσουμε που είμαστε κλεισμένοι τόσα χρόνια με τον πόλεμο ή τους πολέμους, επεδόθη η ανθρωπότητα, ιδίως ο δυτικός κόσμος, επεδόθη εις την έκκληση των ηθών. Η έννοια της ελευθερίας, όπως την κατανοεί ο αμαρτωλός κόσμος, μαζί με την ειρήνη έδωσε όλη τη δυνατότητα εξαχριώσεως του ανθρώπου. Ο άνθρωπος εξαχριώθηκε, παρήκμασε. Μέσα στο χώρο της κοσμικής ειρήνης αναπτύσσεται ο ευδαιμονισμός, η αναρχία και η αθεία. Πράγματα, στοιχεία που νομίζω όχι απλώς τα βλέπουμε, όχι απλώς τα ψηλαφούμε, έχουν περάσει μέσα στο πετσί μας. Είναι μια ειρήνη, όπως προηγουμένως σας είπα, δαιμονική. Μια ειρήνη καθησυχαστική που παρασκευάζει τον όλεθρο. Ο Κύριος δείχνει αυτήν την κοσμική ειρήνη που επεκράτει στις ημέρες του Νόε και του Λότ. Σημειώνει ο Κύριος. Είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, εις το 17ο κεφάλαιο. Λέγει, τότε ίστιον τρώγανε, έπινον, ενυμφεύοντο, άχρη εις ημέρας εις ήλθε Νόε εις την Κιβωτόν, και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντας. Ευδαιμονισμός. Ομοίως και ως εγένετο εν τες ημέρες Λότ,
στην περίπτωση των Σοδόμων. Ίσθιον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν, δηλαδή πολιτισμός, ανάπτυξης. Είδε ημέρα εξήλθε Λότ από Σοδόμων, την ημέρα όμως που κατά παραγγελία του Θεού βγήκε από τα Σόδομα ο Λότ, έβρεξε πυρ και θείον από ουρανού και απόλεσεν άπαντας. Κατά τα αυτά έστε, προσέξτε αυτή την πρόταση, η ημέρα ο Υιός του ανθρώπου αποκαλύπτεται. Το ίδιο θα γίνει όταν θα αποκαλυφθεί ο Κύριος. Δηλαδή θα προηγηθεί μια τέτοια κατάσταση τις παραμονές της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Μήπως όταν βλέπουμε τέτοια βαθιά παρακμή στην εποχή μας, μήπως είναι λοιπόν τότε ένα σημάδι της ελεύσεως του Χριστού, ότι είμαστε δηλαδή στα έσχατα? Το λέμε, στη έσχατους καιρούς βρισκόμαστε, το λέμε. Και όμως η γενναία του Νοέ ήταν σαρκική. Δεν θα μείνει, λέει, κανένας, λέει ο Θεός, δια το είναι αυτούς σάρκας. Σαρκικοί άνθρωποι. Η δε γενναία του Λότ έφτασε παραπέρα από το σαρκική γενναία, έφτασε στα παραφύσιν πάθη. Στα παραφύσιν πάθη. Δεν διστάζω να το πω, στην ομοφιλοφιλία. Η εποχή μας δεν είναι απλώς σαρκική. Έφτασε στα παραφύσιν πάθη. Μήπως και αυτό είναι ένα σημάδι του τέλους της ιστορίας? Ομοίως η ειρήνη για τις μεγάλες δυνάμεις είναι ο χρόνος ξεκοκαλίσματος των λαφύρων που έχουν αρπάξει από τους μικρούς να καθίσουν, όπως θα κάνουν και οι ληστές που κάθονται να μοιράσουν και να φάνε και να απολαύσουν τη λία τους από τη ληστεία τους. Το είπε ο Χριστός, συγγνώμη, το λέει το Πνεύμα του Θεού, είναι στο 13ο ψαλμό, λέει: «Οι αισθίοντες των λαών μου βρώσει άρτου». Εκείνοι που τρώνε, λέει, το λαό μου, όπως τρώνε το ψωμί. Όταν τελειώσουν αυτά, δηλαδή η λία, λία θα πει αρπαγές, αρχίζει πάλι ο πόλεμος για νέα αρπάγματα ή, όπως λέγεται, αναζήτησης, κάπως πιο ψηλοκομμένα, ζωτικού χώρου. Ο Χίτλερ, Γερμανία, έκανε τον παγκόσμιο πόλεμο, κίνησε τον παγκόσμιο πόλεμο με αυτό το επιχείρημα, έβρεσης ζωτικού χώρου. Δεν μας χωράει δηλαδή η Γερμανία, πρέπει να πάμε πιο πέρα. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η ειρήνη του κόσμου. Γι' αυτό σημειώνει η Αποκάλυψη: «Και εξήλθεν άλλος ύπος πυρός», λέει στο έκτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, δηλαδή κόκκινο άλογο βγήκε, «και το καθημένο επ' αυτόν εδόθη αυτό», δηλαδή του παρεχωρήθη σε εκείνον που καθόταν επάνω εις το κόκκινο άλογο, «λαβήν την ειρήνη εκ της γης», να πάρει την ειρήνη από τη γη, δηλαδή να την απομυθοποιήσει, να την απογυμνώσει την ειρήνη αυτή που είναι κατ' επίφαση, και είναι αλλήλους σφάξωσιν οι άνθρωποι, οι μεν να σφάζουν τους δε, και δόθη αυτό μάχαιρα μεγάλη. Έτσι μας λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ένα παρόμοιο αγιογραφικόν, πάλι στην Αγία Γραφή, μας το λέει αυτό ο προφήτης Ισαΐας: «Οποιών ειρήνην», δηλαδή ο Θεός που κάνει την ειρήνη, «και κτίζουν κακά», δηλαδή αυτός ο οποίος παραχωρεί τα κακά. Ο Θεός παραχωρεί, ο Θεός δεν δίδει αλλά παραχωρεί, αφού οι άνθρωποι δεν δέχονται την ειρήνη του Θεού. Έτσι επαληθεύει και ο Ιερεμίας που λέγει: «Λέγοντες ειρήνη, ειρήνη, και πού εστίν ειρήνη?» Εκείνοι που λένε «έχουμε ειρήνη, έχουμε ειρήνη», και πού είναι η ειρήνη?
Μύθος λοιπόν η ειρήνη. Μύθος. Μύθος. Όχι αγαπητοί μου, δεν είναι μύθος. Η ειρήνη του Θεού έρχεται να δώσει τις διαστάσεις της πραγματικής ειρήνης. Όχι ο κόσμος, αλλά η ειρήνη του Θεού. Αλλά επειδή οι άνθρωποι δεν δέχονται την ειρήνη του Θεού, γι' αυτό τελικά δεν έχουμε ειρήνη. Αλλά υπάρχει η όντως ειρήνη παρά του Θεού, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η όντως ειρήνη. Θυμόσαστε στη γέννηση του Χριστού, οι άγγελοι υμνούν τον Θεό επί τη ενανθρωπίση του Θεού λόγου και τι έλεγαν? Και επί γης ειρήνη. Οι άνθρωποι, η κακία των ανθρώπων άφησε να εγκαθιδρυθεί η ειρήνη του Θεού επάνω στη γη. Είναι πάνω από τα κεφάλια μας, αλλά δεν εγκαταστάθηκε, δεν εγκαθιδρύθηκε επάνω στη γη. Αλλά παρά τα αυτά, η ειρήνη του Θεού δεν είναι ουτοπία. Και τι είναι η ειρήνη του Θεού? Η καταλλαγή, η συμφιλίωση ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. Μπορεί να μην γενικεύεται, ναι, αλλά πραγματοποιείται ανάμεσα στο Θεό και μένα. Εγώ και ο Θεός, ο Θεός και εγώ. Δηλαδή ο Θεός και ο άνθρωπος. Έτσι μόνο μπορεί να εγκατασταθεί η ειρήνη επάνω στη γη. Σε πρόσωπα. Είναι εκείνο που πολλάκις πολλάκις σας έχω πει. Μην περιμένετε η γειτονιά σας, το χωριό σας, η πόλη σας, το κράτος μας να γίνουν χριστιανικά. Πέτυχες αδελφέ μου την ειρήνη ανάμεσα στο Θεό και τον εαυτό σου? Μην γυρεύεις περισσότερα. Όχι να μην γυρεύουμε περισσότερα, αλλά τα περισσότερα είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Είναι ουτοπία. Αλλά η ειρήνη αυτή δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, όπως και η ελευθερία δεν είναι αφηρημένη έννοια. Ωστόσο, η ειρήνη αυτή περί της οποίας ο λόγος είναι πρόσωπον. Ναι, λέει στην προς Εφεσίους ο Παύλος, αυτός ποιος? Ο Χριστός. Εστίν είναι η ειρήνη ημών. Ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. Και ελθόν ευαγγελίσατο ειρήνη. Και αφού ήλθε, ευαγγελίστηκε σε μας την ειρήνη. Αλλά για να εγκατασταθεί η ειρήνη του Θεού στη γη και στον άνθρωπο, πρέπει να αρθεί, δηλαδή να φύγει από τη μέση η ειρήνη του κόσμου. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, μην νομίσετε, ένα σκανδαλώδες χωρίον στο Ευαγγέλιο, στον Ματθαίο 10:34, μην νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί την γην, ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν, και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Η διδασκαλία μου, αυτό θα πει, αυτό που είπε ο Κύριος, θα ξεσηκώσει θύελα, και εχθροί σου θα γίνουν η μάνα σου και ο πατέρας σου και ο αδελφός σου και ο φίλος σου. Γιατί? Διότι δεν θα δεχθούν τη δική μου την ειρήνη και θέλουν να μένουν εις την ειρήνη του κόσμου τούτου. Βλέπετε λοιπόν, θα σηκώσουν μάχερα εναντίον σας. Όχι ότι ο Χριστός σηκώνει μάχερα, αλλά οι άνθρωποι της ειρήνης του κόσμου σηκώνουν μάχερα εναντίον των ανθρώπων της ειρήνης του Θεού. Η παρουσία της ειρήνης του Θεού έρχεται, γι' αυτό τρομάζουν οι κοσμικοί άνθρωποι, έρχεται να απομυθοποιήσει την ειρήνη του κόσμου. Ακόμη ο Κύριος είπε, ειρήνην αφήμι ημίν, σας αφήνω ειρήνη, είπε το τελευταίο βράδυ στους μαθητάς του, ειρήνην την εμήν δίδομι ημίν, σας δίνω τη δική μου ειρήνη, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδομι ημίν. Όχι την ειρήνη που δίνει ο κόσμος, αλλά τη δική μου ειρήνη σας δίνω. Έτσι ο Κύριος αντιδιαστέλει σαφώς, σαφέστατα, την ειρήνη τη δική του από την ειρήνη του κόσμου.
και η ειρήνη του Θεού μετά την καταλλαγή Θεού και ανθρώπου είναι ακόμη και η ειρήνη με τον εαυτό μας. Έχει προέκταση. Λέει στους Θεσσαλονικείς ο Παύλος, ειρηνεύετε εν εαυτής μεταξύ σας. Να ειρηνεύετε. Είναι η ειρήνη ανάμεσα στις τρεις δυνάμεις, αν θέλετε, της ψυχής: τη νόηση, το συνέστημα και τη βούληση. Γιατί πολλάκι συνήθως εγείρεται πόλεμος μεταξύ των τριών αυτών δυνάμεων της ψυχής. Είναι εκείνο που έλεγε ο Παύλος, εκείνο που δεν θέλω εκείνο λέει κάνω. Πόλεμος είναι αυτό. Ακόμη είναι και η ειρήνη ανάμεσα στο πνεύμα και στο σώμα. Πόσες φορές το πνεύμα στρέφεται εναντίον, το πνεύμα εναντίον του σώματος και αντίστροφα. Αυτή η ειρήνη όταν τελειωθεί στον άνθρωπο, τότε ειρηνεύει και με τους αδελφούς της πίστεως. Ναι, ειρηνεύεται εν αλλήλεις, λέει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, και ακόμη επεκτείνεται προς όλους τους ανθρώπους, που είναι ο κόσμος πια, το πλήθος των ανθρώπων, και ακόμη επεκτείνεται και προς αυτήν την άλογον κτήση. Μιλάμε και λέμε τελευταία που είναι της μόδας τώρα, για να με την πώς λέγεται, πες εδώ, οικολογία. Εάν έχεις την ειρήνη του Θεού μέσα σου και έχεις το πνεύμα του Θεού, έχεις ειρήνη και με την οικολογία. Εκείνοι οι οποίοι για λόγους χρηματισμού μιλάνε για την οικολογία, αλλά όλο αναβάλουν να αφαιρέσουν τα προϊόντα εκείνα που καταστρέφουν την οικολογία, αυτοί δεν έχουν καν την ειρήνη του Θεού. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας στους Εφεσίους, ουδέν εστιν άμυνον ειρήνης. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από την ειρήνη, ενή εν τη οποία πας πόλεμος καταργείται επ' ουρανίων και επ' υγείων. Και ο Μέγας Βασίλειος λέει, άνω εστιν η ειρήνη η αληθής, πάνω και από πάνω έρχεται. Αυτή η ειρήνη δεν παρασκευάζεται στη γη, αλλά παρασκευάζεται, δίδεται από το Θεό. Δεν είναι δε η ειρήνη των φιλοφρονήσεων και των αγαθών σχέσεων και των τραπεζών, να σε τραπεζώσω, να με τραπεζώσεις, αλλά η βαθιά του Αγίου Πνεύματος ειρήνη. Και τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος αναλύοντας, ειρήνη δε λέγω ούτε από προσρήσεως ψηλής, να λέω το ψημεγιώτα, να λέω ωραία και μεγάλα λόγια, ουδέ την από τις κοινωνίες των τραπεζών, αλλά την κατά Θεόν ειρήνη, την εκ της συμφωνίας της πνευματικής. Αυτή η γαρεστήν, η τροφός ημών και μήτηρη. Αυτή η ειρήνη είναι η τροφός μας και η μάνα μας. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νουν, που υπερέχει κάθε αντίληψη ανθρωπίνη. Ναι, αυτό σημαίνει ότι η ειρήνη του Θεού ως άκτιστος ενέργεια δεν κατανοείται από τον κτιστόν νουν. Η ειρήνη αυτή είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Θα υπογραμμίσει ο Παύλος, ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη. Αγαπητοί, ο κόσμος σήμερα μετά τις πολεμικές του περιπέτειες, και βλέπετε, δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει, δεν ξέρουμε, αναζητά την ειρήνη. Και χάρη, ξέρετε, της ειρήνης ξεκινάει πόλεμο. Εκείνο το θραγελαφικό, εκείνο το αντιφατικό, για να επιβάλλει την ειρήνη, δεν πειράζει να το πούμε, στη Γιουγκοσλαβία κάνει πόλεμο, βομβαρδίζει τη χώρα αυτή για να επιβάλλει την ειρήνη. Μα αυτό δεν είναι αντιφατικό πράγμα? Παράξενο, περίεργο. Αυτή η ειρήνη που έχει ο κόσμος είναι ένα υποκατάστατον δαιμονικών διαστάσεων. Όταν γαρλέγωση, λέει ο Παύλος πάλι, ειρήνη και ασφάλεια, τότε εφρύδιος αυτής εφίσταται όλεθρος. Ο μόνος ειρηνοποιός είναι ο Χριστός.
είναι ο άρχον της ειρήνης, που λέει ο προφήτης Ισαΐας. Πρέπει να γίνουμε λαός φυλάσσον την ειρήνη, λέγει πάλι ο Ισαΐας, και η ειρήνη φυλάσσεται με την ευσέβεια. Έτσι θα φυλάξουμε την ειρήνη, με την ευσέβεια. Η ειρήνη του Θεού είναι το μέγιστο αγαθών, καρπός όλων των αρετών. Γι' αυτό ο Ισαΐας έλεγε στην οδή του, έλεγε, η ειρήνη δώσει μην, δώσ' μας Κύριε ειρήνη, πάντα καραπέλο κασιμήν, όλα μας τα έδωσες, ειρήνη δώσε μας. Και ο προφήτης Ζαχαρίας μας λέγει, την ειρήνη αγαπήσατε. Ναι, την ειρήνη αγαπήσετε, είναι σπουδαίο πράγμα. Ο δε Παύλος ειρήνη διώκετε, να επιδιώκετε την ειρήνη. Και όπως λέγει ο Σεβυριανός, ο φίλη ειρήνη του Θεού, σύ, ο ειρήνη, ή τον εν ουρανής αγγέλων ομοδίαιτος ειρήνη, σύ που κατοικείς με τους αγγέλους του ουρανού, ο των αγγέλων ύμνος, ειρήνη το των Αγίων έργων. Και την ειρήνη αυτή υμνεί και τα υπουράνια και τα επίγεια. Αμήν.